απογοήτευση, θλίψη και ντροπή. Αυτά τα συναισθήματα κυριαρχούν σε δημότες και επισκέπτες, καθώς ανηφορίζουν προς ανετικά τείχη και στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Από τη μια το στολίδι του πολιτιστικού κέντρου και από την άλλη εικόνες ντροπής κάτω από το τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Ενώ όταν πέσει το σκοτάδι, πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν στην περιοχή. Από τα ξερά χόρτα στα σκαλοπάτια, τα σκουπίδια, τις παγίδες ατυχήματος, μέχρι τα γκράφιτι στο μνημείο. Μια βόλτα περιπάτου και αναψυχής με φόντο τις εικόνες εγκατάλειψης σε μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να λάμπει από πολιτισμό. Δυστυχώς δεν μας αντιπροσωπεύει και κάτι πρέπει να γίνει από την πλευρά του Δήμου. Βλέπετε εδώ ότι περιμετρικά γύρω από το ιστορικό Μάρτιν Έγκορ που είναι και ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη, του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, της οικουμενικότητας, θέλει ένα καθάρισμα από τα χόρτα. Έτσι δεν έπρεπε να ήταν ούτε για σκουπίδι να βρεις κάτι. Περνάει ο ξένος, το βλέπει και σου λέει κοίταξε. Μοτική αρχή να περάσει από εδώ, από το παλιό Ηράκλειο, να δει τι γίνεται και θα δει αν αυτά λέμε αλήθεια ή όχι. Τι να πω, αδιαφορία ολονών, αυτών των υπεύθυνων. Αδιάφοροι είναι. Ο χρόνος έχει παγώσει εδώ και αρκετές ημέρες σε αυτές τις εικόνες απαξίωσης με τους ασυνείδητους πολίτες να συνεχίζουν να ρυπαίνουν το χώρο πετώντας πλαστικά μπουκάλια και άλλα σκουπίδια. Ο πολιτισμός σε αυτή την πόλη, δηλαδή την ιστορική πόλη του Ηρακλείου, του Χάνδακα, είναι συνώνυμο της διαδρομής μας. Επιτέλους να μπει μπροστά μια δημοτική αρχή όλο αυτό να το αναδείξει. Αν δεν θέλουν, τα χάλια θα συνεχίζονται. Εντάξει, δραματική εικόνα. Και σε συνδυασμό με τα γκράφιτι δημιουργούν μια εικόνα. Τραγική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, καθαρίζουμε τον χώρο με το έμψυχο δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, υποστηρίζει από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και στην ευρύτερη περιοχή του πολιτιστικού κέντρου, δημότες εξέφρασαν τα παράπονά τους για την έλλειψη καθαριότητας και τα κτίρια ερείπια που έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, όπως και για τα ποντίκια που εισβάλλουν στα σπίτια τους. Εδώ, εμένα προχτές μου μπήκε ο ποντικός, έκανα ένα μήνα να τον βγάλω. Εδώ είναι γεμάτο σκουπίδια. Είχα φωνάξει την αστυνομία και είχα βάλει σκάλα από εκεί και είχαν ανέβει και εκεί είχαν ρίξει αυγά. Και αυτά ξέρεις από τη ζέστη και την αυτή είναι. Μία βρωμιά, παιδιά, νομίζαμε ότι ήταν ψοφισμένος άνθρωπος. Ποντίκια κυκλοφορούν εδώ πέρα ανενόχλητα. Εμείς κυνηγάμε εδώ, έχω βγάλει. Προχθές μπήκε ένα μέσα και χάλασα το σπίτι.